Μιλήσουμε λίγο από το προσφυγικό, όχι από το χαρτοφυλάκιό σας, γιατί είναι το θέμα των ημερών. Και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχετε ανοίξει και στο ΣΥΡΙΖΑ τη συζήτηση, τι είδους αντιπολίτευση, ποια αντιπολίτευση, πώς κτλ. Τώρα οι κάτοικοι στα νησιά συγκροτούν κάποια κινήματα για να πούν όχι στην κατασκευή νέων κέντρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι πρέπει να κάνει, με δεδομένο ότι έχετε πει, και λογικό είναι, ότι εσείς δεν θα βάζετε λάδι στη φωτιά όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία. Όταν είχατε εσείς την καυτή πατάτα του προσφυγικού στα χέρια σας. Όχι μόνο το έχουμε πει, δεν βάζουμε λάδι στην φωτιά. Δηλαδή είμαστε συνεπείς σε αυτό. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, είναι όμως ένα πρόβλημα ανθρωπιστικό, αλλά πραγματικά πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή και ο νόμος που πέρασε στη Βουλή για το προσφυγικό δεν ήταν νόμος για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Mm-hmm. Ήταν ένας νόμος που ήθελε να πείσει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που τους ζήμωσε ότι για όλα έφταιγε η Τασία και για όλα έφταιγε τα ανοιχτά σύνορα που υποτίθεται είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτοί φταίγανε, και να δημιουργήσει αυταρχικά αντανακλαστικά. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι στο νομοσχέδιο στη Βουλή για το προσφυγικό, άλλο τόνο μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να το χρεώσω αυτό, και άλλο οι βουλευτές του. Οι βουλευτές του μιλούσαν για αποτροπή, οι βουλευτές μιλούσαν για αλλίωση του πληθυσμού. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά, κυρία Μελιγόνη. Πάρα πολύ επικίνδυνα. Και άρα γι' αυτό εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί, mm-hmm. αλλά μας τρομάζουν. Πριν από λίγο πήγε η αλληλεγγύη για όλους, που είναι ένα πράγμα που έχουμε εμείς για την αλληλεγγύη. Ήταν και αντιπροσώποι από τον ευρωβουλευτή, mm-hmm. Τον κύριο Αρβανίτη, που πηγαίνανε εκεί. Οι φωτογραφίες με τα παιδάκια σε σχολείο με σκουπίδια. Οι φωτογραφίες με παιδάκια που πλενότανε στη βρύση. Δίπλα σας είναι ένα πράγμα που μας ξεπερνάει εμάς, mm-hmm. του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτως ή άλλως αυτά τα σοκαριστικά πλάνα τα καταγράψαμε και στο διπορικό του Κόντρα με τον Φίβο Κλαβιανό την προηγούμενη εβδομάδα, που πήγε στο νησί και είδαμε πραγματικά και ακούσαμε και ανθρώπινες ιστορίες που σοκάρουν. Όμως, χρειάζεται συζήτηση όμως στην κοινωνία γι' αυτό. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρόβλημα γύρανσης του πληθυσμού. Έχουμε ένα πρόβλημα για πόσα παιδιά γεννούνται και τα δημογραφικό, ναι. Δημογραφικό. Χρειαζόμαστε ένα κομμάτι να το ενσωματώσουμε. Τώρα μην μιλάμε για αλλίωση του πληθυσμού, μιλάμε για πολύ μικρό ποσοστό τώρα το προσφύγων. Δεν λέω ότι είναι η μόνη λύση, ναι. αλλά λέω ότι χρειάζεται και στη Βουλή και στην κοινωνία να κάνουμε μια συζήτηση για αυτά τα πράγματα. Να κάνουμε μια συζήτηση για το δημογραφικό και πώς μπορούν να βοηθήσουν οι πρόσφυγες. Να κάνουμε μια συζήτηση για την ευρωπαϊκή πολιτική και πώς μπορούμε να τα πιέσουμε τους Ευρωπαίους, mm-hmm. να δείξουν μια αλληλεγγύη. Είναι σύνθετο το πρόβλημα, αλλά δεν είναι θέμα ούτε αστυνόμησης, και θα με επιτρέψετε να πω, δεν είναι και θέμα να βάλουμε κάποια πλωτά φράγματα που φαντάζομαι στο τέλος τα φράγματα θα παρακαλούν τους πρόσφυγες να μην πάνε από γύρω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τώρα, χωρίς να θέλω να σας προβοκάρω, όλο αυτό που είπατε τώρα και για το δημογραφικό και για την γύρανση του πληθυσμού κτλ., έρχεται και κουμπώνει πολύ. Το λέω γιατί υπάρχει και μια συζήτηση για μια προοδευτική πλειοψηφία που θα μπορούσε να προκύψει μέσω απλής αναλογικής. Έρχεται και κουμπώνει πολύ ακόμη και με αυτά που λέγε σήμερα ο κύριος Βαρουφάκης, ότι δηλαδή τα έρημα χωριά μας θα μπορούσαν να αναστηθούν με πρόσφυγες και προσφυγόπουλα. Σε τέτοια θέματα υπάρχει πεδίο συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων? Θα έπρεπε. Η δική μου άποψη για το Κινάλ, για το Μέρα 25 του κύριου Βαρουφάκη, ναι. για το ΚΚΕ, είναι να μην ψάχνουμε για άλοθη, να μην κάνουμε ένα μέτωπο mm-hmm. εναντίον και της αντικοινωνικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την πολιτική που χτυπάει τα δικαιώματα. Μπορεί να έχουμε όποιες διαφορές. Τι έγινε το 2015, αν ήταν αριστερή η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω τις απόψεις μου που καταλαβαίνετε, ναι. μπορώ να το υποστηρίξω. Δεν θέλω να κουράσουμε όμως αυτούς που μας ακούμε. Αλλά όταν γίνεται η ιδιωτικοποίηση στην υγεία, ναι. όταν γίνεται αυτό που γίνονται στα εργασιακά δικαιώματα που και για τις συλλογικές συμβάσεις και για το ΣΕΠΕ, το οποίο ήταν μια επιθεώρηση που το αναβαθμίσαμε, που οι εργοδότες αρχίζανε να φοβούνται. Mm-hmm. Όταν γίνεται αυτό για το προσφυγικό, ναι. δεν δικαιούνται
οι άνθρωποι του Κινάλ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και του Μέρα του 25 και του ΚΚΕ να βρίσκουν άλοθη, γιατί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο ενάντια σε αυτό και με μια προοπτική. Γιατί κοιτάξτε, και το ΚΚΕ και το Μέρα, το Κινάλ το εξαιρώ σε αυτό το θέμα, είναι υπέρ της απλή αναλογικής. Ναι. Άρα και αυτοί έχουν ένα χρέος. Μέχρι πέρσι ήταν και το Κινάλ. Ναι, ακριβώς. Τόσο το χειρότερο. Αλλά έχουν μια ευθύνη όταν έχεις ψηφίσει και υποστηρίζεις την απλή αναλογική. Τι θα πας, πώς θα πας στις εκλογές. Θα πεις ότι εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ και να πάει για διπλές εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Είναι σημαντικά ζητήματα αυτά και είναι στιγμές για μεγάλη ευθύνη σε αυτά τα πράγματα. Πάλι χωρίς να θέλω να σας προβοκάρω, η επί ένα χρόνο εικόνα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Που αν θυμάστε τότε με το Μακεδονικό, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή σας απειλούσε ο κ. Καμμένος ότι θα σας ρίξει, Τρίτη, Πέμπτη σας έδινε ένα τράτο και τέλος πάντων για κανένα χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν ως μια κυβέρνηση υποαίρεση ή τέλος πάντων που εξαρτάται από τις διαθέσεις του κ. Καμμένου. Αυτή είναι μια εικόνα η οποία πείθει κάποιον ότι ναι, πρέπει να μην υπάρχει αυτοδυναμία και οι πολιτικές δυνάμεις να ψήνονται στο μέταλλο των συνεργασιών. Ακριβώς. Πρέπει, χρειάζεται αυτή η συνεργασία. Δηλαδή, πλειοψηφικές κυβερνήσεις μας φτάσαν στην κρίση, μας φτάσαν. Δηλαδή, αυτό του Γεραπετρίτη και είναι κρίμα τώρα για ένα. Για την απλή αναλογική, λέτε τώρα. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου που υποτίθεται ότι έχει ένα κύρος. Έχει ένα κύρος. Το αποσύρω το. Το υποτίθεται. Πραγματικά το λέω, δεν το λέω. Το αποσύρω το υποτίθεται. Δεν μπορεί να λέει ότι για το Χίτλερ φταίει η απλή αναλογική. Και για την ελληνική κρίση φταίει η απλή αναλογική. Εδώ χρειάζεται. Εγώ το έχω καταλάβει από τα παιδιά μου, να σας το πω, κύριε Μελεγκόνη. Δεν τους αρέσει η πολιτική που λέω ότι εσύ είσαι γελίος, όχι εσύ είσαι περισσότερο γελίος, όχι εσύ είσαι περισσότερο γελίος. Θέλουν μια σοβαρή συζήτηση, είτε είναι για το προσφυγικό, είτε είναι για την οικονομική πολιτική, είτε είναι για την ποιότητα του δημοσίου τομέα. Έχει περάσει ο καιρός που αυτές οι ανταλλαγές με υπερχολογικές. Οι βολές, αυτό το πινκ-πονκ που γίνεται. Και δεν συγκινεί και τον νέο κόσμο. Δηλαδή, ένα πράγμα που θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Μπέρνι Σάντερς έχουν στην Αμερική, μια που γίνονται και οι εκλογές, έχουν κοινό, είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει μόνο να πάρουμε ψήφους από άλλα κόμματα. Μας ενδιαφέρει να ενεργοποιήσουμε κόσμο που δεν ψηφίζει, που έχει απαξίωση για την πολιτική. Αυτό το 1/3 που κάθεται σπίτι του. Ακριβώς. Είναι ένας κόσμος που μπορεί να πάει σε ένα κίνημα αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες ή εναντίον για τις εξορίξεις, αλλά δεν τον συγκινεί η πολιτική. Άρα πρέπει και τα κόμματα, ειδικά τα κόμματα της αριστεράς, αυτό που λέμε εμείς το κόκκινο-κόκκινο-πράσινο, αν το έχετε ακούσει, που είναι η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά, η πράσινη, πρέπει να μπορέσουν να κάτσουν κάτω, να πείσουν τους πολίτες ότι συζητάνε με ένα τέτοιο τρόπο που το αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων θα είναι πραγματικά προβλήματα και για το κοινωνικό ζήτημα, δηλαδή για τους συντάξεις, για καλές δουλειές για τα παιδιά τους, αλλά και για τα μεγάλα ζήτηματα, πώς αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, την ειρήνη στη Μεσόγειο. Μεγάλα ζητήματα. Ναι. Αν είχατε δίπλα σας ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να σας ρώταγε το εξής. Να σας έλεγε, καλά κύριε Τσακαλώτε, εσείς είχατε χρησιμοποιήσει τη λέξη μολυνθούμε, να μην μολυνθούμε από τους ΠΑΣΟΚ. Και τώρα λέτε να κάτσουμε όλοι μαζί να κάνουμε έναν ουσιαστικό διάλογο. Το λέω γιατί. Εγώ, κύριε Μελεγκόνη, να καθαρίσω τη θέση μου. Εγώ στην πολιτική μπήκα ως μέλος του Εργατικού Κόμματος στην Βρετανία και του ΚΚΕ εσωτερικού στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Γιατί είμαι πάντα ανάποδος άνθρωπος. Οπότε ήμουν μέλος του ΚΚΕ εσωτερικού στο εξωτερικό. Άρα εγώ από τη δεκαετία του 70 είμαι υπέρ της συνάντησης σοσιαλδημοκρατίας και αριστερών. Και το πρόβλημά μου με τη σοσιαλδημοκρατία δεν είναι ότι είναι σοσιαλδημοκράτες, αλλά ότι μέχρι τότε δεν ήταν σοσιαλδημοκράτες. Δηλαδή ο κύριος Σιμίτης δεν τον θεωρώ σοσιαλδημοκράτη. Τον κύριο Μπλερ δεν τον θεωρώ σοσιαλδημοκράτη. Τον τρίτο δρόμο όλο τέλος πάντων. Ακριβώς. Ναι. Άρα εγώ λέω ότι χρειάζεται σε μια παγκόσμια οικονομία που δεν δουλεύουν κεντρώες λύσεις. Είδατε τώρα η κεντροδεξιά κυβέρνηση της Ιρλανδίας, παρόλο που έχει 6% ανάπτυξη,
5% ανεργία. Πέτυχε όλους τους στόχους της. Και έχασε τις εκλογές και ανέβηκε το Sinn Féin. Άρα λέω στους σοσιαλδημοκράτες, οι σοσιαλδημοκράτες που πιστεύαν στο δημόσιο τομέα, στη δύναμη των συνδικάτων, που ήταν υπέρ της αναδιανομής του εισοδήματος της Ελλάδας, να συζητήσουμε με τη δική σας τη χρειά, που είναι διαφορετική από την ανωτική αριστερά που προέρχομαι εγώ, αλλά που έχει πολύ μεγάλο πεδίο συζήτησης. Αυτό που δεν μπορώ να συζητήσω είναι με σοσιαλδημοκράτες που θεωρούν ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις πολιτικές που μας έφτασαν μέχρι εδώ. Άρα αυτό που λέτε πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ και οι 53 που πολλά ρεπορτάζ σας περιγράφουν ως τον άτυπο επικεφαλής τους κλπ. Που λέτε ότι η διεύρυνση πρέπει να γίνει στο έδαφος της αριστεράς, εννοείται ότι δεν χωράνε μεσοβέζικες λύσεις. Όχι ότι δεν θέλετε εσείς να βάλετε νερό στο ιδεολογικό και προγραμματικό κρασί σας. Εγώ λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε τη διεύρυνση. Ναι. Υποστηρίζω πάρα πολύ τη διεύρυνση. Δεν μπορεί να είσαι ένα κόμμα το 30% όταν χάνεις και να μην έχεις κοινωνική γύρωση, να μην έχεις ανθρώπους που είναι σε πολιτιστικούς συλλόγους, που είναι σε συνδικάτα, που είναι σε τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να διευρυνθούμε, αλλά χρειαζόμαστε ένα κόμμα που έχει ταυτότητα, που ξέρει τι θέλει να κάνει, που έχει τις δικές τους αναλύσεις και πάνω στις δικές τους αναλύσεις, στο δικό του πρόγραμμα, στη δική του ταυτότητα, μπορεί να συμμαχήσει και με τον κύριο Βαρουφάκη και με το Κινάλ και με το Κουκουέ, αν το Κουκουέ κάποια στιγμή μπει στη λογική, μπει στη λογική ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε θα καταρρεύσει από μόνο του το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά πρέπει να έχουμε μια στρατηγική αλλαγής. Άρα λέμε ότι εμείς είμαστε εντελώς υπέρ της διεύρυνσης και το πιστεύω αυτό και το έχω σε κάθε συνέντευξή μου σε αυτό, αλλά θεωρώ ότι ένα κόμμα πρέπει να έχει μια ανάλυση για τα πράγματα, μια προγραμματική πρόταση, που αυτή την προγραμματική πρόταση, ειδικά άμα υποστηρίζει την απλή αερολογική, εννοείται θα το συζητήσει με άλλες δυνάμεις. Δεν θα έρθει ο κ. Βαρουφάκης στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έρθουν οι οικολόγοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εμείς φτιάνουμε ένα πλατή κόμμα, ένα αριστερό κόμμα, ένα κόμμα που ξέρει τι θεωρεί ότι φταίει στο σύγχρονο καπιταλισμό, στην Ευρώπη και στο παγκόσμιο και στην Ελλάδα, που ξέρει τι προτάσεις και αυτές τις βάζει στο πεδίο, στο δημόσιο τομέα για συζήτηση και με συμβασμούς και με συνθέσεις και τα λοιπά. Άρα κύριε Τσακαλώτε, η διεύρυνση είναι κάτι που το θέλετε. Στην έννοια του μετασχηματισμού τι σας ενοχλεί, σας ενοχλεί κάτι? Όχι. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε. Κοιτάξτε, πάντα. Για τις λέξεις μπορεί να τσακωνόμαστε, η ουσία έχει. Αν ο μετασχηματισμός σημαίνει ότι κάνουμε ένα κόμμα το οποίο έχει ταυτότητα, έχει πολιτική κατεύθυνση και δημιουργεί καλύτερες δομές για την πολιτική συμμετοχή και τη δημοκρατία, αν αυτό σημαίνει ο μετασχηματισμός, είμαι υπέρ. Αν ο μετασχηματισμός είναι να κάνεις ένα κόμμα σούπα που τα λέει όλα και δεν λέει τίποτα, είμαι ενάντια. Αλλά δεν πιστεύω ότι κανένας το λέει αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην αδικώ και ανθρώπους που έχουν διαφορετική άποψη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το λένε αυτό. Άρα υπάρχει μια εικόνα στα μέσα που λέει ότι τσακωνόμαστε για αυτά που δεν τσακωνόμαστε και δεν πιάνει τις ουσιαστικές διαφορές που υπάρχουν, που είναι καλό να υπάρχουν. Ποιες είναι αυτές? Εσείς δηλαδή, τώρα άμα σας ζητήσω να ξεχωρίσετε 2-3 σημεία που βλέπετε ότι στο δρόμο προς το συνέδριο και κατά τη διαδικασία του συνεδρίου θα σας ζορίσουν, θα δυσκολέψουν το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κακό να βασανίζεται ένα κόμμα, αλλά ποια είναι αυτά? Δεν είναι να μας δυσκολέψουμε. Πρέπει να συζητήσουμε ως κόμμα τι άποψη έχουμε για το παραγωγικό ιστό αυτή της κοινωνίας. Δηλαδή θα συνεχίσουμε με το μοντέλο που είχαμε μέχρι τώρα, που ήταν με τις τράπεζες και με την οικοδομή, ή χρειαζόμαστε μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική κοινωνία, στην κοινωνική οικονομία, στις ενεργειακές κοινότητες? Υπάρχουν σύντροφοι αυτό που θεωρούν, εντάξει, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι, αλλά δεν μπορεί να είναι γενικευμένο μοντέλο. Θα το συζητήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι εξορίξεις πρέπει να τις κρατήσουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικές οι
οι γεωστρατηγικές διαφορές, οι γεωστρατηγικές ανάγκες της χώρας να έχει συμμαχίες. Ναι. Είναι άλλοι που λένε ότι δεν μας έχουν βγάλει και σε πολύ καλό οι γεωστρατηγικές αυτές τις συμμαχίες και να το ξαναδούμε. Ναι. Και ότι η κλιματική αλλαγή είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Ναι. Και δεν νομίζω ότι θα είναι ότι κάποιος θα λέει μόνο γεωστρατηγικές συμμαχίες και δεν μας ενδιαφέρουν εξορίξεις και κάποιος θα λέει καμία εξόριξη, δεν συζητάμε γεωστρατηγικές. Άρα να βγούμε. Ναι. Αλλά αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Τα πολιτικά επίδικα είναι. Θα σας κάνω λοιπόν μια ερώτηση που θα σας έκανε κάποιος ο οποίος ούτε με την πολιτική ασχολείται ούτε με το πολιτικό ρεπορτάζ. Επειδή τώρα κάθε μέρα προσπαθούμε όλοι να βγάλουμε και ένα κομμάτι από τις περίφημες 84 σελίδες με την αποτίμηση τι πήγε στραβά και έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε όλες τις αποφάσεις όλων των συνεδρίων σας, όλα τα θέματα για τα οποία τσακωθήκατε, πλακωθήκατε, συμφωνήσατε, συμμαχήσατε, συμβαστήκατε, να πηγαίνουν στην άκρη, γιατί ειδικά το πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά και μετά νομίζω, η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ σκληρή και πολύ διαφορετική. Αυτά για τα οποία προσερχόμενοι τώρα όλοι σε έναν διάλογο για να δείτε τις εξορίξεις, τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά κτλ. Πόσο θυμάστε το σοκ ότι εσείς μπορεί καλά να τα λέτε, να τσακωθείτε, να συνθέσετε απόψεις, να αποφασίσετε κάτι και τελικά να έρθει μια πραγματικότητα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναγίνει κυβέρνηση και να αποδειχθεί πάλι 100% διαφορετική. Ωραία. Πριν απαντήσω ακριβώς την ερώτηση και δεν θέλω να την αποφύγω, να πω πρώτον την ουσία. Ναι. Υπάρχει ένα κείμενο που είναι 83 σελίδες, που είναι ο απολογισμός, όχι μόνο της κυβέρνησης, όχι μόνο της διαπραγμάτευσης, αλλά και πώς ήμασταν πριν, πώς κάναμε το 12, το δηλαδή. Πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τι αντιπολιτευτική. Πρέπει να σας πω, επειδή ξέρετε είμαι και καθηγητής κοινωνικών επιστημών, και έχω μελετήσει και άλλα κόμματα και άλλες κυβερνήσεις. Τέτοιο κείμενο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο από ό,τι ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η προσπάθεια να γράψει ένα κόμμα μια ανάλυση με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε, τι δυσκολίες είχαμε, τι πετύχαμε, τι δεν αποτύχαμε. Αυτό νομίζω είναι μια πρωτοτυπία και είναι μια κατάκτηση για το πολιτικό μας σύστημα. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, για παράδειγμα, για την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο κείμενο για πώς φτάσαμε στην κρίση το 2009 από τη μεριά είτε του ΠΑΣΟΚ είτε τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε όταν ο κόσμος το δει αυτό το κείμενο και θα έχει συμφωνίες, διαφωνίες σε αυτό το θέμα, να θυμηθεί ότι είναι ένα πολύ τολμηρό εγχείρημα ότι ένα κόμμα που τράβηξε από αυτό που τράβηξε, που θα φτάσουμε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, αυτά που τράβηξε, έχει το θάρρος να τα αναλύσει όλα, να πει εκεί που νομίζει ότι πήγε καλά, εκεί που δεν πήγε καλά. Έχει κριτική για το επίπεδο συντονισμού, έχει κριτική για το ύφος της κυβέρνησης, πάρα πολλά πράγματα. Αυτό, για αυτό που λέγαμε πριν για την νεολαία που έχει συχαθεί την πολιτική των φτηνών αντιπαραθέσεων, είναι ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη κατάκτηση κατά τη δική μου άποψη. Το δεύτερο είναι ότι από αυτό που βγαίνει από το κείμενο είναι ότι παρόλο που καταφέραμε και βγήκαμε από το μνημόνιο, παρόλο που καταφέραμε να στρώσουμε ένα διάδρομο με τη συμφωνία για το χρέος που μας δίνει μια δυνατότητα για 10-15 χρόνια να μην έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα το χρέος και μάλιστα λιγότερο από ό,τι έχει Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. Και μόλις γίνει και δεύτερη φορά αριστερά, πάλι θα υπάρχουν συσχετισμοί δύναμη. Πάλι θα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι θα υπάρχει το ΔΝΤ. Άρα τώρα μιλάμε όμως με διαφορετικό τρόπο. Γιατί έχουμε περάσει από αυτή την κυβερνητική εμπειρία. Δεν κάνουμε γενικές αναλύσεις που βασίζεται τι έκανε η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα ή τι έκανε, τι έκανε το Πιτσί στην Ιταλία. Κάνουμε τη δική μας εμπειρία. Έχουμε πλήρη επίγνωση
ότι οι συσχετισμοί της δύναμης πάντα θα είναι εναντίον της αριστεράς, mm-hmm. και εξωτερικά και εσωτερικά, και αυτό μας δίνει μια δύναμη, mm-hmm. να μπορούμε να εξετάσουμε ποιες πολιτικές του μνημονίου μπορούμε να θεωρήσουμε, ποιες νέες πολιτικές πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι, ποιες είναι προπτικές αυτές οι πολιτικές να μπορούν να συγκροτήσουν μια υποστήριξη εντός της Ελλάδας και να μην χτυπηθούν από το εξωτερικό ή το σημείο που χρειάζεται να γίνεται μια κόντρα, mm-hmm. με το εξωτερικό. Αυτό νομίζω είναι, μας πάει πολλά βήματα μπροστά. Mm-hmm. Πάμε λοιπόν και στα της οικονομίας λίγο. Είπατε, ας πούμε, ότι τους συσχετισμούς τους ξέρετε και τώρα ξέρετε πώς κάποια πράγματα να τα κάνετε. Σήμερα είχαμε το δεκαετές να πέφτει για πρώτη φορά κάτω από το 1%. Η μία αναβάθμιση διαδέχεται την άλλη, τα ξέρετε όλα αυτά καλύτερα από εμάς. Και από την κυβέρνηση λένε ότι να ορίστε, τώρα που δείξαμε 6-7 μήνες ποιοι είμαστε και βελτιώθηκαν οι δείκτες και η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμών, πάει καλύτερα. Τώρα είναι η ώρα να θέσουμε τα πλεονάσματα. Ενώ αν κάναμε αυτό που μας ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ με το καλημέρα να θέσουμε θέμα πλεονασμάτων, θα κάναμε ένα γιουρούσι χωρίς νόημα. Αυτό σας ακούγεται πολύ παράλογο? Εγώ να το δω. Mm-hmm. Εγώ είχα άλλη ανάγνωση όταν άκουσα τον κύριο Τζεντιλόνε. Ο κύριο Τζεντιλόνε είναι η συνέχεια του κύριου Μοσκοβισή, ναι, που είναι υπεύθυνος ο επίτροπος, ναι, και μίλησε στην Επιτροπή, mm-hmm. πριν από λίγες μέρες. Και συναντηθήκατε και μαζί του και με τον κύριο Τσίπρα. Εγώ τώρα δεν σας λέω για την ιδιωτική συζήτηση, σας λέω για τη, ναι, δημόσια του παρουσίαση, mm-hmm. στις επιτροπές της Βουλής. Δεν είναι σίγουρο σε αυτό. Ξέρετε όμως, κύριε Μελιγκόνη, την Κυριακή, ναι, είχαμε εκλογές στην Ιρλανδία. Mm-hmm. Είχαμε έναν πρωθυπουργό από τη Fine Gael, που είναι το δεξιό, το κεντροδεξιό, το αδερφό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ας το πούμε έτσι σε αυτό, mm-hmm. είχε το 2019 6% ανάπτυξη, είχε το 5% ανεργία, 5,2 νομίζω, και είχε δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ πλησιάζοντας το 50%. Mm-hmm. Και έχασε τις εκλογές και ανέβηκε το Sinn Féin. Γιατί? Γιατί στο exit poll τη μέρα της εκλογές στην Ιρλανδία, mm-hmm. οι δύο τρίτα αυτοί που απαντήσανε στο exit poll είπαν ότι αυτά τα καλά που μου λέτε για χαμηλή ανεργία, μεγάλη ανάπτυξη, και μιλάμε για 6%, mm-hmm. ούτε το 4 που υποσχέθηκε, ούτε το 2, κάτι που θα μας δώσει η Νέα Δημοκρατία, δεν μας πιάνει τη ζωή μας. Mm-hmm. Το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχουν κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αντιμετωπίζουν το κοινωνικό ζήτημα. Ναι. Και το κοινωνικό ζήτημα είναι ότι με τη φορολογική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που δίνει στους συνταξιούχους και τους μισθωτούς από το τίποτα μέχρι 15 ευρώ το χρόνο, μέχρι 15 ευρώ το μήνα, mm. δεν αλλάζουν τη πραγματικότητα της ζωής. Δεν ξέρω τι ξέρετε εσείς για το εμπόριο στις γιορτές. Mm-hmm. Παντού που πήγα εγώ, μιλήσαμε για τα ταξίδια μου πριν. Και εμπορική σύλλογη. Είτε πήγα στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κόρινθο, είτε στο Βόλο, που είπαν ότι δεν αγγίζει αυτές οι πολιτικές, mm-hmm. το κοινωνικό ζήτημα. Και δεν αγγίζει την νεολαία. Ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, έχουμε μια μεγάλη ψυχολογική διαφορά, ναι, στο σύγχρονο καπιταλισμό. Στα προηγούμενα 100 χρόνια, όσο και άσχημα να ήταν τα πράγματα, ο κόσμος είχε μία ελπίδα ότι εγώ υποφέρω, αλλά θα είναι καλύτερα για τα παιδιά μου. Ναι. Δεν ισχύει πια αυτό. Όντως. Για τα παιδιά μας θεωρούμε ότι θα έχουν χειρότερες θέσεις εργασίας, χαμηλότερους μισθούς, χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Άρα, όταν αποτυχαίνει ο Λίο Βαράντκερ στην Ιρλανδία με 6% ανάπτυξη, γιατί νομίζει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Σταϊκούρας, mm-hmm. με το 2,5% που δεν αντιμετωπίζει το κοινωνικό πρόβλημα. Δεν το αντιμετωπίζει. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Τώρα, γι' αυτό που με ρωτήσατε, μακάρι να μειωθεί ο στόχος. Μακάρι να βοηθήσουμε και θα τους υποστηρίξουμε εμείς. Και αυτό το είχα πει εγώ όταν με το ρωτάγανε οι δημοσιογράφοι, όταν ήμουν υπουργός οικονομικών. Ναι. Αν θέλει η Νέα Δημοκρατία, ναι, και βάλει θέμα μειωμένων στόχων, mm-hmm. θα τους προφανώς θα το υποστηρίξουμε. Γιατί εμείς, ό,τι κάναμε, δεν το κάναμε για να κερδίσει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, όταν οι δικοί μας άνθρωποι μας ρωτάνε γιατί κάνατε ένα μαξιλάρι με τόσα δις για να το κερδίσει. Να το βρει έτοιμο ο κ. Μητσοτάκης. Ναι. Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν τα μούτρα τους, κύριε Μελιγκόνη. Mm-hmm. Εμείς προφανώς θέλαμε να υποστηρίξουμε τα μεσαία στρώματα, την εργατική τάξη. Αλλά δεν τα κάναμε
πράγματα ενάντια στην ελληνική οικονομία για να μην το υποφεληθούν αν δεν κερδίζαμε εμείς τις εκλογές. Mm-hmm. Το ακριβώς αντίθετο που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς από το καλοκαίρι το 2014 αποφάσισε, ήξερε ότι θα χάσει και μας άφησε με άδεια ταμεία με ένα μήνα να διαπραγματευτούμε καινούριο πρόγραμμα, με όχι καμία χρηματοδότηση για τα ομόλογα που σκάγανε. Τελείως διαφορετικά έπραξε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είμαι περήφανος. Mm-hmm. Και είμαι περήφανος ότι ό,τι κάναμε, το κάναμε, ότι όποια και να ήταν η καινούργια κυβέρνηση, εμείς δεν θα επενδύαμε στην αποτυχία της ελληνικής οικονομίας για να μην και πάει τόσο καλά μια επόμενη κυβέρνηση. Τώρα, κύριε Τσακαλώτε, να κλείσουμε την κουβέντα μας με τους πληστηριασμούς. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι θα βρούμε μπροστά μας. Και επειδή είπατε πριν ότι δεν θέλει ένα πινκ-πονγκ μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πια η κοινωνία και κυρίως οι νέοι, θέλω να σας ρωτήσω, έχετε δει ότι ήδη πολιτικοί σας αντίπαλοι παίζουν διάφορα βίντεο με δηλώσεις που κάνατε εσείς όταν το θέμα των πληστηριασμών ήταν στην επικαιρότητα και ήσασταν υπουργός οικονομικών. Σας θυμάμαι, ας πούμε, να λέτε ότι ένας άνθρωπος που έχει εισόδημα, αλλά όχι για να μένει στο νέο ψυχικό, θα πρέπει να ξεβολευτεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σκηνές της Ισπανίας, ότι δεν θα πρέπει ότι θα να μείνει σε παγκάκι. Αυτό, τι διαφορά έχει με αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι αν κάποιος, ας πούμε, αρνείται να αρθεί το τραπεζικό απόρριτο, σημαίνει ότι έχει λεφτά και δεν μπορεί να προστατεύεται. Ή ότι εμείς, λέει, ψάχνουμε τους μπαταχτσίδες και όχι να χάσουν τα σπίτια τους οι φτωχοί. Αν το μόνο που έλεγε η κυβέρνηση είναι ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποιον στην προστασία της πρώτης κατοικίας, αν δεν δεχθεί την άρση των τραπεζικών λογαριασμών, θα ήμουν με την κυβέρνηση. Και εγώ το συμφωνώ σε αυτό. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να πάρεις προστασία και να μου κρύβεις ότι έχεις και άλλα εισοδήματα και άλλα αν αυτό είναι το θέμα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι εδώ. Έχεις ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας για ανθρώπους που το χρειάζονται. Εγώ στις ομιλίες μου είχα πει ότι είναι προφανές ότι σε κανονική καπιταλιστική οικονομία με 3-4% ανάπτυξη και με ανεργία 5% θα γίνονται πληστηριασμοί. Όπως γινόταν 50.000 πληστηριασμοί το 2000 πριν και δεν υπήρχε κανένα κίνημα εναντίον τους. Ναι. Είπα ότι όταν γίνεται μεγάλη κρίση αλλάζουν τα πράγματα, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα και άνθρωποι που ήταν καμιά σχέση με τους προηγούμενους που είπαμε, δηλαδή οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, μπαταχτσίδες, που λέμε λαϊκά, καμιά σχέση με αυτούς, δεν μπορούσαν να το πληρώσουν. Σιγά σιγά θα επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα, αλλά σιγά σιγά. Άρα η διαφορά μας με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ποιο είναι το κοινωνικό πλαίσιο ή προστασία, γιατί δεν φύγαμε από τη μια μέρα στην άλλη. Ελβετία δεν έχουμε γίνει αλήθεια. Δεν γίνουμε κριτή. Εδώ χάσαμε 26% του εισοδήματός μας, η μόνη χώρα που έχει χάσει αυτό σε καιρό ειρήνη. Άρα θα πάρει πολλά χρόνια. Δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να είναι την ίδια προστασία που υπήρχε το 2011 ή το 2016, αλλά μια προστασία υπάρχει. Εμείς δεν δεσμευτήκαμε ποτέ με τους θεσμούς, παρόλο τη φοβερή πίεση να το δεχτούμε αυτό και να βγούμε από το την τέταρτη αξιολόγηση και άρα από το μνημόνιο, να δεσμευτούμε ότι δεν, ότι δεν θα υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Και δεν το δεχθήκαμε και το μόνο που δεχθήκαμε είναι ότι θα τους παρουσιάζουμε μια συνολική πολιτική για όλο το ιδιωτικό χρέος και άρα και για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία δεν έγραφε αυτό. Δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρχει προστασία. Από 30 Απριλίου υπάρχει συναποθέση του Eurogroup αυτό. Και οι δύο είχαμε πει ότι θα φέρουμε ένα συνολικό σχέδιο. Η Νέα Δημοκρατία όμως συγχρόνως, τώρα να μην πω για τις παρατηρήσεις του κύριου Γεωργιάδη, γιατί είναι βράδυ και είσαστε ένα πρόγραμμα ευγενικό και δεν θέλετε τέτοια σχόλια. Δεν υποσχεθήκαμε εμείς ότι δεν θα υπάρχει προστασία. Και άρα λέω ότι να δούμε το μεταβατικό περίοδο και να δούμε τι κοινωνικά κριτήρια και ποιοι χρειάζονται προστασία. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όποιοι σοβαροί άνθρωποι, 10 άνθρωποι, από τις τράπεζες, από τα κινήματα, από κυβερνήσεις, από κόμματα, θα πούνε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που χρειάζεται προστασία. Αλλά το δούμε. Με συζήτηση σοβαρή. Κύριε Τσακαλώτη, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις και πάλι εδώ.